Πάμε στον καιρό λιγάκι. Ναι. Πάμε στον καιρό. Να δούμε τι καιρό θα κάνει παραμονή πρωτοχρονιάς, ανήμερα. Αν μπορείς να μας πεις και για Πάσχα. Λιγάκι. Όχι το και Πάσχα. Δεν σου βάζουμε τα δύσκολα. Θεοφάνεια, αν θα πέσουμε με μαγιό χωρίς αντιλιακό ή με αντιλιακό. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοια πρόγνωση ούτε για Χριστούγεννα ούτε για πρωτοχρονιά. Σοβαρή, αξιόπιστη πρόγνωση. Έτσι, μερομήνια, κάτι από αυτά τα τέτοια που βλέπουν το χάρτη. Με κρυστάλλινες σφαίρες. Δεν σου έχει τέτοια. Κρυστάλλινες σφαίρες. Πραγματικές θερμοκρασίες εδώ τη στιγμή. Ό,τι υπάρχει σήμερα θα δούμε. Πάντως ο Δεκέμβριος, ο χειμώνας μπαίνει με σκονιά αντί για χιονιά. Με αυτή τη σκόνη. Επλυνές. Σου είπα να μην πλύνεις, Αμάξι. Όχι. Πάλι καλά. Έχει να το πλύνει από πέρυσι το Σεπτέμβριο. Σου, από πέρσι σου πέφτει. Σου πέφτει το πλήρω. Επειδή έχει συνεχώς σκόνη, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, μπαίνει με υψηλές θερμοκρασίες, αφρικάνικη σκόνη, νοτιάδες, ειδικά στο Ιόνιο θα είναι και δυνατοί οι νοτιάδες εκεί. Και χωρίς ιδιαίτερα αξιόλογα φαινόμενα. Κοίτα, νοτιάδες. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λίγες βροχές μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Βόρεια Δωδεκάνησα. Και το βράδυ λίγο στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο. Εκεί μόνο λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ καλός καιρός, αίθριος καιρός, λίγες αραιές νεφώσεις. Και οι νοτιάδες ξαναγυρνάνε ουσιαστικά μετά το μεσημέρι απόγευμα να ξαναστραφούν σε νοτιάδες οι άνεμοι. Με 3-5 μποφόρ θα είναι ασθενούς ως μέτρια ένταση ουσιαστικά οι νοτιάδες. Και στο Ιόνιο με την ίδια ένταση. Οι θερμοκρασίες είχε λίγη ψύχρα το πρωί. Η θερμοκρασία θα ξανανεύει σε πάνω από τα κανονικά την εποχή επίπεδα το μεσημέρι, 18 με 20. Τοπικά στο Νότιο Αιγαίο 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, πάρα πολύ καλός καιρός, αίθριος καιρός, μόνο λίγες νεφώσεις, 11-20 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη, 2-4 μποφόρα ασθενούς ένταση ουσιαστικά. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο παρόμοιο σκηνικό, πάρα πολύ καλός καιρός, αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις, 7-16 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και η άνεμη μεταβλητή στο θερμαϊκό, 2-4 μποφόρ. Πάμε να δούμε και μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Λοιπόν, Τρίπολη 3-14 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, έως 22 στο Ηράκλειο, έως 20 στο Καστελόρισο, έως 18 στην Κέρκυρα. Κοίταξε Τρίπολη, 3 βαθμούς, είδες, είχε 10. Είχε μια ψύχρα το βράδυ, ναι, γιατί σήμερα είχε ξαστεριά, δεν είχε συννεφιά. Εκείνη δεν ξέρεις τι να βάλεις, ναι. Για 9-15 στην Αλεξανδρούπολη, με λίγες νεφώσεις. Και εδώ στην Αττική, 18 το μεσημέρι στην Κηφισιά, 19 στην Κλειφάδα. Έως 20 μαραθών, Ελευσίνα και Παγκράτη, μέχρι στην Αποκασία. Μικρή, πολύ μικρή διαφορά, βόρεια και νότια προάστη έτσι και στο κέντρο. Ναι, πάντα υπάρχει μια διαφορά. Έχεις και ένα ηφαίστειο που όχι στην Ελλάδα. Ναι, εφηστιακή δραστηριότητα μας έχεις και πάλι. Έτσι, άλλο ένα ηφαίστειο, εντυπωσιακά πλάνα στο Νιτζίμα, νησί Νιτζίμα. Πού είναι αυτό? Στην Japan. Ιαπωνία, κοντά στο Τόκιο. Τζαπάν είναι. Τζαπάν. Μ' αρέσουν τα λεπτά σου. Τα πλάνα πετάγονται στάχτες, πέτρες. Καλό είναι να μην είναι κάποιος εκεί κοντά, γιατί θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ εντυπωσιακά πλάνα. Άλλο ένα ηφαίστειο που ξεράγει ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες. Όχι ότι είναι κάτι σπάνιο προφανώς. Υπάρχουν πολλά ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αλλά τώρα στην Ιαπωνία βλέπουμε τη δραστηριότητα του ηφαιστείου. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε πλημμύρες, φοδρές πλημμύρες. Είχαμε πλημμύρες, μεγάλες πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη. Από την κακοκαιρία ουσιαστικά που επηρέασε και εδώ τη χώρα μας. Πέσανε 111 χιλιοστά σε λιγότερο από 24 ώρες στην Κωνσταντινούπολη. Στα προάστια εκεί γύρω-γύρω από την Κωνσταντινούπολη έπεσε πολύ μεγάλο όγκο νερού και δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. Με πλημμύρες και δυστυχώς βλέπουμε αυτά τα πλάνα. Εκεί δεν έχουν 112 να τους ειδοποιήσουν τους ανθρώπους, ναι. Μείνετε στα σπίτια και τέτοια. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Γενικά η Τουρκία, η Ανατολική Τουρκία είχε προβλήματα γιατί είχαν ισχυρά φαινόμενα και επίμονα. Τα οποία έχουν υποχωρήσει, αντιλαμβανόμαστε. Έχουν υποχωρήσει ουσιαστικά πλέον. Mm-hmm. Έχει υποχωρήσει κακοκαιρία και στην Τουρκία πλέον. Οπότε είναι βελτιωμένος ο καιρός και εκεί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και με. Σε αφήνουμε με αυτήν εδώ πέρα την εικόνα. Έτσι, τον αποχαιρετάμε τον Δημήτρη. Ποια περιοχή είναι? Είναι μια κάμερα. Δανία. Ναι. Είναι από τη Δανία. Έφυγε ο Δημήτρης, μας την έχει φέρει ο Δημήτρης. Έφυγε ο Δημήτρης, Δανία είναι. Κοίτα, στο χιόνι με τη θάλασσα. Ωραίο δεν είναι. Και έχει και κάνει και την κίνησή της η κάμερα αυτή, πάει δεξιά. Το χιόνι έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα, μέχρι την ακτή. Πολύ ωραία πράγματα, τι ωραίες καταστάσεις. Λοιπόν.